Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Στούντιο, ο κύριος Μαξούρης και η Ηλιάνα Πετρίου, η οποία βρίσκεται στον Ασπρόπυργο. Έλα, Ηλιάνα, τι ρεπορτάζ έχεις? Θέλω να σας πω, αυτή την ώρα γίνεται μια επιχείρηση. Πίσω μου είναι ένα από τα σημεία όπου βρίσκονται οι πυροσβέστες με τα οχήματα. Είναι σε μια μάντρα. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι είχαν απομακρυνθεί τα ζωάκια, γιατί δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η εικόνα. Πάντως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε όσες φωτιές έχω πάει μέχρι στιγμής, κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά την κάπνα δεν έχω βιώσει. Εδώ είναι πολύ έντονη η μυρωδιά. Πληροφορηθήκαμε ότι είναι πολύ τοξικός αυτός ο καπνός και αυτή η μυρωδιά, ναι. Γιατί εδώ έχουν καεί ελενίτ, έχουν καεί λαμαρίνες. Πρόκειται για ένα σημείο έτσι όπου ήταν και βοσκοτόπια, για να το πω έτσι, ναι. Λαϊκά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μας είπαν εδώ και οι πυροσβέστες ότι θα πρέπει, καλό θα είναι να μην είμαστε κοντά και να μην εισπνέουμε όλο αυτό το οποίο βγαίνει από το έδαφος και από τα οικόπεδα τα οποία καίγονται. Τώρα βλέπετε ότι ένας πυροσβέστης έχει μπει μέσα στο συγκεκριμένο έτσι πτήσμα, ναι. Επιχειρεί εκεί, σβήνει τις τελευταίες μικροαιστείες που έχουν μείνει. Είναι διάσπαρτοι εδώ οι πυροσβέστες με τα οχήματα, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Επιχειρούν περιμετρικά. Μου κάνει εντύπωση γιατί βλέπω αρκετά σκυλάκια εδώ. Ωστόσο, ναι, ναι. Είναι ήρεμα, δεν είναι σοκαρισμένα, δεν είναι τρομοκρατημένα. Βλέπουμε ότι είναι και φιλικά, οπότε πιθανόν να τα είχαν απομακρύνει όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ίσως τώρα να γύρισαν. Βλέπω και μια κυρία η οποία προσπαθεί να προσεγγίσει εκεί τον πυροσβέστη. Η επιχείρηση συνεχίζει. Δείτε, εκεί έχει κάποιες φιάλες. Πληροφορηθήκαμε ότι συνολικά μέσα στο συγκεκριμένο κτίσμα υπήρχαν 6 φιάλες υγραερίου. Ρίχνει πάνω στις φιάλες να τις κρυώσει, ναι. Ρίχνει πάνω στις φιάλες να τις κρυώσει ο πυροσβέστης, να μην έχουμε ανάφλεξη, και καλά κάνει και στον περιβάλλοντα χώρο και ρίχνει, για να κατεβάσει το θερμικό φορτίο. Γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο είναι, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή οι φιάλες τώρα εδώ πέρα. Και βγαίνουν, μάλλον οι ιδιοκτήτες του κτηρίου βγαίνουν. Έρχεται η κυρία προς το μέρος του πυροσβέστη. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά, Ηλιάνα. Δεν ξέρω αν θέλει να σου μιλήσει η κυρία, η οποία έρχεται σιγά σιγά προς το μέρος σου. Κάνε μια προσπάθεια, μήπως θελήσει. Θα προσπαθήσω να την προσεγγίσω κι εγώ. Μήπως θέλει να μας πει τι έγινε και έτσι, αν έχει κάποια εικόνα, γιατί ξέσπασε και μέσα στη νύχτα η πυρκαγιά. Καλημέρα. Είμαστε live με τον Νίκο Παφάτη και τη Μαρία Βούσουλα. Να μου πείτε λίγο, μένετε εδώ? Είχαμε τα πράγματα εδώ πέρα, παιδί μου. Τι να κάνουμε. Ήσασταν εδώ, εσύ? Όχι, δεν ήμασταν εδώ. Δεν ήμασταν εδώ, δεν μας αφήσανε να έρθουμε. Αν μας αφήνανε, μπορούσαμε να γλιτώναμε κάτι. Μπορούσαμε να γλιτώναμε κάτω. Τώρα πάει. Καταστροφή. Τα ζωάκια σας? Ναι, κότες, σκυλιά, πράγματα, όλα. Ευτυχώς που τα πράγματα τα είχαμε διώξει και δεν ήταν μέσα στο μαντρί. Καήκαν όλα τα μαντρίατα, όλα. Δεν θα μείνω τίποτα. Για την πυρκαγιά? Από χθες το βράδυ, μόλις έπιασε η φωτιά. Μόλις έπιασαν, δεν μας αφήνανε να έρθουμε. Δεν μας αφήνανε. Δεν μας αφήνανε να έρθουμε. Ελάτε, κύριε, πείτε μου. Τι να πω, 40 γίδια που καήκαν, γίδια, μία παροσυνάνη. Δεν με αφήνανε να περάσω να αγγίξω την πόρτα και που και εγώ τους άλλοι. Τους λέω και εγώ τα γίδια. Θα καείς και εσύ, αφήστε με, δεν με αφήνανε. Έτσι έχουν καεί όλα. Δύο σκυλά και 40 γίδια. Καταστάθηκα. Ίσως τώρα πρέπει λίγο να απομακρυνθείτε, επειδή βλέπουμε ότι είναι και τοξικό αυτό που βγαίνει. Δεν μας πειράζει τίποτα το τοξικό εμάς. Αντιλαμβάνεστε τώρα, εδώ οι άνθρωποι είχαν τα ζώα τους. Τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πραγματικά. Πήγαν, προσπάθησαν να προσεγγίσουν αυτό που λέει. Από κάτω δεν μας αφήνανε. Ήρθα από εκεί, δεν μας αφήνανε. Ρε να πάμε γιατί καίγονται. Να καούνε, απαγορεύεται. Θα καούνε, να καούνε. Και καήκανε. Για τη δική σας ασφάλεια δηλαδή. Σας είπανε να μην έρθετε. Τους είπαμε με δική μας ευθύνη. Δεν επιτρέπεται. Ρε αμπάρ δεν μας αφήνανε με τίποτα. Είχαν κλείσει τον δρόμο. Και είπατε εδώ πέρα, μου λέτε κατσικάκια, κότες. 40 γίδια μεγάλα, 40 γίδια και δύο σκυλά. Καήκαν όλα εκεί στην πόρτα. Δεν μπορούσαν να βγουν. Είχαν πλακώσει μια τυράννη. Πήγα τώρα και είναι όλα εκεί. Στις 2 από αυτό ζουν οι άνθρωποι, δεν Ηλιάνα. Να πάω. Ζείτε από αυτό. Από αυτά ζούσα, από τι ζήσα. Από αυτά. Έπαιρνα το γάλα, έπαιρνα τα κρυσίκια. Ελάτε, ελάτε. Από την ασφάλεια. Καήκανε τα μαντριά, πέσανε όλα κάτω. Από αυτά ζούσαμε. Αυτά πράγματα ζούσαμε. Εδώ 40 χρόνια, 50 εδώ μέσα. Έχουμε φάει τη ζωή μας. Πάνε όλα, ρημάξανε. Ρημάξανε για μια ρημάδα φωτιά που έχουν κάψει όλο τον κόσμο. Κάψανε τον κόσμο όλο, άστα να πάνε.
Είναι πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Ηλιάνα, ναι, επειδή ξέρουν την περιοχή, πώς μπορεί να πήρε. Ρώτησε τον κύριο τον κτηνοτρόφο, πώς μπορεί να πήρε. Επειδή είστε εσείς εδώ της περιοχής, έχετε κάποια εικόνα από πού μπορεί να ξεκίνησε, πώς πήρε, γιατί δεν έχει και πολύ πράσινο γενικά εδώ. Από πού ήρθε, δεν ξέρουμε τίποτα. Κύριο, από πού ήρθαμε εμείς, μία ώρα που μας ειδοποίησαν, ήρθαμε από εκεί, φύσα αέρα, δεν φαίνονταν από πού ερχόταν η φωτιά. Από εκεί πήγαινε, από εδώ ερχόταν. Ποιος σας ειδοποίησε, σας είδατε τη φωτιά, κάποιος στη γείτονα, όχι, η κόρη ήταν, έχουν πρόβατα από εκεί κάτω και είδανε τη φλόγα και πήρα τηλέφωνο κάτω εκεί, κάτω, κάτω μαντριά. Μπορείς είχαμε απάνω γιατί θα τα προλαβαίναμε. Μας γυρίσανε πίσω. Ρε, απάνω τίποτα πίσω. Πάμε στην Αττική Οδός πίσω. Πάμε κάτω εκεί πίσω. Πήγαμε πέρα από εκεί. Όσο ήρθαμε για πέρα, πάλι πίσω. Δεν μας άφηνε κανένας να περάσει. Τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχασε 40 ζωντανά. Ειδικά όταν σου λένε ότι είναι από εκεί, παίρνουν το γάλα, φτιάχνουν το τυρί, το έχουν για 40 χρόνια δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα οι άνθρωποι. Ηλιάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια.